να χαίρετε με τη χαρά που χαρίζει στις πιστές ψυχές το Πνεύμα το Άγιο και όχι ο ψεύτικος κόσμος. Η χαρά που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα είναι πηγαία, είναι αγνή και είναι η μόνη αληθινή χαρά. Χθες η Εκκλησία μας εόρτασε και τίμησε τους 12 Αποστόλους και προχθές εόρτασε και τίμησε τη μνήμη των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, που ήρθε εδώ στην Ελλάδα όπως και ο Απόστολος Ανδρέας και εκχριστιάνισε τη χώρα μας, την πατρίδα μας. Στα πρόσωπα που εόρτασαν την ονομαστική τους εορτή μαζί με τους Αγίους Αποστόλους, εγκαρδίως ευχόμεθα έτη πολλά και ευλογημένα. Και είναι ευλογημένα τα έτη των ανθρώπων και ιδιαιτέρως των φερόντων αποστολικά ονόματα, όταν διαβάζουν, μελετούν, ερευνούν τα ιερά κείμενα των Αποστόλων και αγωνίζονται στη ζωή τους να τα εφαρμόζουν. Το βίωμα που δίνει η διδασκαλία των Αποστόλων όταν εφαρμόζεται είναι το γνήσιο, το αυθεντικό, το αληθινό βίωμα, αυτό που καθιστά τον άνθρωπο χαρούμενο και ευτυχή και προεξοφλεί την μέλουσα ευτυχία. Τιμή προς τους Αποστόλους είναι να διαβάζει κανείς τα κείμενα των Αποστόλων, διότι είναι θεόπνευστα, είναι η διδασκαλία του ιδίου του Κυρίου, και να αγωνίζονται όσο μπορεί να τα εφαρμόσει. Κατά την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους Ιερούς Ναούς προχθές κατά τη Θεία Λειτουργία, ακούσαμε ευαγγελικό ανάγνωσμα σχετικό με τον Απόστολο Πέτρο, πιο συγκεκριμένα με την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, και αποστολικό ανάγνωσμα σχετικό με τα παθήματα που υπέστη ο πολυπαθέστερος και μεγαλύτερος των Αποστόλων, ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα θα προσπαθήσω να εξηγήσω το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούστηκε προχθές στους Ιερούς Ναούς, το σχετικό με τον Απόστολο Πέτρο και συγκεκριμένως με την περίφημη ομολογία του Αποστόλου Πέτρου. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακαλώ να προσέξετε ιδιαιτέρως αυτό το ανάγνωσμα. Περιέχει ύψιστα νοήματα από τα οποία εξαρτώνται τα ύψιστα συμφέροντα των ψυχών, τα ύψιστα συμφέροντά μας. Άλλωστε το Ευαγγέλιο είναι η μόνη παρηγορία και η μόνη ανάπαυση στο ψεύτικο αυτό κόσμο. Τα άλλα πράγματα μας δίνουν πικρή γεύση. Αν δεν ήταν το Ευαγγέλιο, έπρεπε να είχαμε υποστεί μαρασμό. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάστηκε προχθές κατά τη Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας είναι μια περικοπή από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, από το 16ο κεφάλαιο, από το στίχο 13 μέχρι το στίχο 19. 7 συνολικός στίχοι. Διαβάζω το ιερό κείμενο. Όταν προσέχει κανείς, άλλωστε στην ελληνική γλώσσα γράφτηκε το Ευαγγέλιο, όταν προσέχει κανείς από την ανάγνωση μπορεί να καταλάβει πολλά νοήματα. Ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου? Η δε είπον, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, η δε Ηλίαν, έτερη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγεται είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος».
Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό. Μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω σι ή Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και πήλε άδου ούκα της χίσου συναυτής και δώσωσι τα σκλής της βασιλείας των ουρανών και ό εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν του ουρανό και ό εάν λύσεις επί της γης έστε λελιμένον εν της ουρανής. Ο Ιησούς προς το τέλος της δημοσίας δρασεώς του πήγε σε μια πόλη της Παλαιστίνης, την Κεσάρια του Φιλίππου, και εκεί υπέβαλε ένα ερώτημα στους μαθητάς του, ένα ερώτημα υψής της σημασίας, ερώτημα για τον εαυτό του. Γιατί υψής της σημασίας? Γιατί αυτός που υπέβαλε το ερώτημα, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, δεν είναι απλός άνθρωπος, όπως νομίζουν οι άπιστοι και οι άθεοι. Αυτός που υπέβαλε στους μαθητάς το ερώτημα για τον εαυτό του είναι ύψιστος. Το ερώτημα είναι υψής της σημασίας και διότι από την ορθή απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτώνται τα ύψιστα συμφέροντα του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί τηλεθεατέ, δεν είναι απλώς ένα σύστημα διδασκαλίας που πρέπει να εφαρμόσει κανείς για να σωθεί. Όχι. Ο χριστιανισμός συνδέεται αρρήκτος και αναποσπάστος με τον αρχηγό του, τον αρχηγό της πίστεως, τον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί να εφαρμόσει κανείς την ηθική διδασκαλία του χριστιανισμού. Δεν αρκεί να πιστεύσει τις άλλες αλήθειες του χριστιανισμού. Πρώτα και κυρίως πρέπει να πιστεύσει την αλήθεια για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του αρχηγού της πίστεως. Ρώτησαν κάποτε οι Ιουδαίοι τον Ιησού, τι ποιόμεν είναι να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού, τι πρέπει να κάνουμε για να θεωρηθεί ότι κάνουμε τα έργα του Θεού. Οι Ιουδαίοι μίλησαν για έργα σε πληθυντικό αριθμό. Ο Χριστός απαντώντας στους Ιουδαίους μίλησε για έργο σε ενικό αριθμό. Αυτοί είπαν τι να κάνουμε για να κάνουμε τα έργα του Θεού. Ο Χριστός είπε αυτό είναι το έργο, ή να πιστεύσετε ισόν εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι το έργο, το πρώτο και το κύριο έργο από το οποίο εξαρτάται η αξία των άλλων έργων. Ποιο είναι το πρώτο και το κύριο έργο? Να πιστεύσετε σε μένα τον Ιησού, τον οποίον απέστειλε ο Θεός Πατέρας. Να πιστεύσετε, και εννοείται να πιστεύσετε ορθώς. Όταν έγινε θαύμα στη φυλακή των Φιλίππων της Μακεδονίας, σύστηκε η φυλακή και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων και τρομοκρατήθηκε ο δεσμοφύλακας και οι Απόστολοι φώναξαν «Μη φοβήσαι, δεν θα διαφύγει κανείς, είμεθα όλοι εδώ και θα παραμείνουμε όλοι εδώ στη φυλακή». Ο δεσμοφύλακας
έπεσε στα πόδια των Αποστόλων, του Παύλου και του Σίλα, και είπε: «Τι με δίπει ή να σωθώ? Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Τι απάντησαν οι Απόστολοι στο ερώτημα του δεσμοφύλακος? «Πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου». Να πιστεύσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ζητείτε από τους ανθρώπους που θέλουν να είναι χριστιανοί, να ανήκουν στα μέλη της Εκκλησίας και να έχουν την ελπίδα της σωτηρίας, είναι να πιστεύουν ορθώς στον αρχηγό της πίστεως, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Χριστός υπέβαλε στους μαθητάς το ερώτημα: «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου?» Τι λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Ποια γνώμη έχουν οι άνθρωποι για μένα, τον Υιό του ανθρώπου? Γεννάται η απορία. Γιατί ο Ιησούς υπέβαλε στους μαθητάς αυτό το ύψιστο ερώτημα προς το τέλος της δημοσίας δράσεώς του και δεν το υπέβαλε πρωτύτερα? Ο Χριστός δεν υπέβαλε πρωτύτερα το ύψιστο αυτό ερώτημα στους μαθητάς, διότι ήθελε από τη δράση του, από τη διδασκαλία του, από τα θαύματά του να σχηματίσουν οι μαθητές του και οι ακροατές του γενικότερα φυσικά και αβίαστα την ορθή γνώμη για το πρόσωπό του. Για να έλεγε εξ αρχής ο Χριστός ποιος είναι, θα ήταν μία πρόκληση, μπορεί να πούμε. Ο Χριστός ενήργησε ως άριστος παιδαγωγός, άφησε, επαναλαμβάνω, από τη διδασκαλία του και από τα θαύματά του να σχηματιστεί φυσικά και αβίαστα στους μαθητάς και στους ακροατάς του η ορθή γνώμη για το πρόσωπό του. Και κάθε άνθρωπος πρέπει να ενεργεί όπως ενήργησε ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς. Ή αν έχει την ιδέα ότι είναι σπουδαίος, δεν πρέπει να θέλει δια της βίας να επιβάλλει στους ανθρώπους τη γνώμη, την ιδέα ότι αυτός είναι σπουδαίος. Να αφήνει οι άνθρωποι να σχηματίζουν φυσικά και αβίαστα από τα λόγια του και από τα έργα του την ορθή γνώμη για αυτόν. Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Τι λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Ο Ιησούς, αγαπητοί μου, ονομάζει τον εαυτό του με μία μυστηριώδη ονομασία, με την ονομασία ο Υιός του ανθρώπου. Αυτή την ονομασία χρησιμοποιεί μόνο ο Χριστός για τον εαυτό του. Και μια φορά κατ' εξαίρεσιν χρησιμοποίησε ο πρωτομάρτης Στέφανος όταν ομιλούσε στο συνέδριο των Ιουδαίων, στην Ιερά Σύνοδο των Εβραίων θα λέγαμε. Πού απαντά για πρώτη φορά αυτή η μυστηριώδης ονομασία του Ιησού, ο Υιός του ανθρώπου? Απαντά στον προφήτη Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, «Εθεώρουν», λέγει ο προφήτης Δανιήλ, «κοίταζα, έβλεπα και ειδού, ως Υιός ανθρώπου ερχόμενος και έως του παλαιού των ημερών έφτασε και δόθη αυτό η βασιλεία και η εξουσία. Έβλεπα, έβλεπε στον ουρανό,
έβλεπε προς τα άνω ο προφήτης. Και τι έβλεπε? Μια μορφή την οποία ονομάζει Υιόν ανθρώπου. Και αυτή η μορφή μυστηριώδης έφτασε μέχρι τον παλαιό των ημερών, μέχρι το Θεό, τον αιώνιο, τον προαιώνιο Θεό, και έλαβε βασιλεία και εξουσία, βασιλεία και εξουσία αιώνια, λέγει ο προφήτης Δανιήλ. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου, τον οποίον είδε ο προφήτης Δανιήλ, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέγεται Υιός ανθρώπου? Είναι μία ονομασία, αγαπητοί τηλεθεατές, ανάλογη προς μία άλλη ονομασία που χρησιμοποιείται για τον Ιησού. Την ονομασία Υιός Θεού. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Η πρώτη ονομασία, ο Υιός του Θεού, σημαίνει ότι ο Ιησούς έχει ανωτέρα φύση, είναι Θεός. Η δεύτερη ονομασία, ο Υιός του ανθρώπου, σημαίνει ότι έχει και κατώτερη φύση, είναι άνθρωπος, αλλοσπουδαιότερος άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, ο ιδανικός, ο τέλειος άνθρωπος. Οι ερμηνευτές κάνουν μια σπουδαία παρατήρηση πάνω στην ονομασία του Χριστού, Υιός ανθρώπου. Υιός ανθρώπου ίσον άνθρωπος, Υιός Θεού ίσον Θεός. Ποια παρατήρηση κάνουν? Κάθε ένας από εμάς τους άλλους, τους ανθρώπους που δεν είναι όπως ο Ιησούς, κάθε ένας, λέγω, από εμάς τους άλλους ανθρώπους, είναι Υιός δύο ανθρώπων, του πατέρα και της μητέρας. Κανείς δεν γεννήθηκε από βράχο. Όλοι γεννηθήκαμε από δύο ανθρώπους, από ένα πατέρα και από μια μητέρα, από ένα άνδρα και από μια γυναίκα. Ο Ιησούς όμως είναι Υιός ανθρώπου, όχι ανθρώπων. Υιός ενός ανθρώπου. Υιός μόνο της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του Χριστού κατά τον νόμο, θετός πατέρας, όχι φυσικός, όχι πραγματικός πατέρας. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, άνευ σπέρματος ανδρός, προσέλαβε σάρκα και οστά από τα καθαρά αίματα της Παρθένου. Τι λέμε, λέγος, είναι οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Τι λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτή την ταπεινή ονομασία για τον εαυτό του, ο Υιός του ανθρώπου, ακριβώς διότι ταπεινώθηκε για μας και έγινε άνθρωπος, αλλά και διότι ήθελε να τιμήσει εμάς τους ανθρώπους. Αρέσκεται πολλές φορές να ονομάζεται Υιός του ανθρώπου για να τιμήσει εμάς τους ανθρώπους. Όσο ταπεινωτικό είναι για τον Χριστό ότι έγινε άνθρωπος, τόσο τιμητικό είναι για μας ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος σαν εμάς εκτός αμαρτίας. Τι απάντησαν οι μαθητές στο ερώτημα του Χριστού? Απάντησαν. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης, ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο Ιερεμίας. Και άλλοι λέγουν ότι είσαι ένας από τους άλλους προφήτες, όπως ήταν ο Ισαΐας, παραδείγματος χάρη, ο Αμός.
Πολλοί έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ηρώδης ο Αντίπας που είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και αισθανόταν κάποιες τύψεις ακούοντας για το θαυμαστό πρόσωπο του Ιησού, έλεγε «Αυτός εστίν Ιωάννης, ον εγώ απεκεφάλισα, ούτως ηγέρθη εκ των νεκρών και δια τούτο ενεργούσιν εν αυτό εδυνάμεις». Αυτός έλεγε για τον Ιησού τον Ναζωραίο, το θαυμαστό πρόσωπο είναι ο Ιωάννης, ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής, τον οποίον εγώ αποκεφάλισα, αλλά αναστήθηκε εκ νεκρών και δια τούτου ενεργούν διαμέσου αυτού δυνάμεις, οι υπερφυσικές δυνάμεις, γι' αυτό κάνει θαύματα. Έτσι νόμιζε ο Ηρώδης και έτσι νόμιζαν και άλλοι. Όταν έβλεπαν τον Ιησού, η διανιά τους πήγαινε στον Ιωάννη τον πρόδρομο, που νόμιζαν ότι αναστήθηκε εκ νεκρών, γιατί ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε μεγάλη δόξα στον Ιουδαϊκό λαό. Πολλοί ταύτισαν τον πρόδρομο και το Μεσσία. Ο Χριστός ο ίδιος είχε πει για τον Ιωάννη ότι είναι ο μείζον εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος από τους άνδρες μέχρι την εποχή του Χριστού. Άλλοι έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας ήταν ο πύρινος προφήτης. Φωτιά ήταν η ψυχή του. Καζάνι που έβραζε και ξεχύλιζε. Φωτιά ήταν ο λόγος του. Ο ζήλος Κυρίου Παντοκράτορος τον έλειωνε. Δεν μπορούσε να υποφέρει την ασέβεια. Θαυμαστός και για τα έργα του, έκανε πολλά θαύματα. Μέχρι την εποχή του προδρόμου ήταν το θαυμαστότερο πρόσωπο ο Ηλίας, που θα εορτάσουμε στις 20 Ιουλίου. Θαυμαστός ο Ηλίας και όμοιος με τον Ηλία και ακόμη θαυμαστότερος ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Επειδή ο Ηλίας ευαρέστησε το Θεό, τον άρπαξε ο Θεός εν σώματι, με το σώμα ζωντανών προς τον ουρανό, καθώς και ένα άλλο προφήτη που ευαρέστησε το Θεό, τον προφήτη Ενόχ. Κάπου τους έχει κρυμμένος ο Θεός, τους επιφυλάσσει για την εποχή του Αντιχρίστου. Κατά την επικρατέστερη γνώμη, πατερική γνώμη, οι δύο προφήτες μάρτυρες που σύμφωνα με το 10ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως θα έλθουν να διαφωτίσουν τον κόσμο για τον Αντίχριστο και να ενισχύσουν τους πιστούς και θα εκτελεστούν όταν τελειώσουν την αποστολή τους από τον Αντίχριστο, σύμφωνα λέγω με την επικρατέστερη γνώμη, πατερική γνώμη, αυτοί οι δύο προφήτες μάρτυρες του 10ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως που θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας. Νόμιζαν λοιπόν μερικοί Ιουδαίοι ότι ο Ηλίας που δεν απέθανε επανήλθε στη δημοσία δράση ως Ιησούς ο Ναζωραίος. Άλλοι νόμιζαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Ιερεμίας, γιατί και ο Ιερεμίας ήταν μεγάλος προφήτης, αγαπούσε τρυφερά το Θεό. Ο λόγος του είναι περιπαθής, περιπαθέστατος. Ο Ηλίας ήταν ζωηρός, οξύς, ζηλωτής. Ο Ιερεμίας διαφορετικός τύπος, πραής, τρυφερός προφήτης. Και οι δυο είχαν αξία και σπουδαία αξία ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός όλους τους καλούς τύπους δέχεται και ευλογεί.
και τον ζωηρό χαρακτήρα, τον οξύ, τον ζηλωτή για το Θεό και τον ήπιο και πραή χαρακτήρα. Και ούτε ο ζωηρός τύπος μπορεί να είναι πάντοτε ζωηρός, είναι περιπτώσεις που θα είναι ήπιος, πραής, αλλά ούτε ο πραής τύπος δίνεται πάντοτε να είναι πραής τύπος, είναι περιπτώσεις που πρέπει να γίνεται και αυτός ζωηρός, οξύς. Και ο πραής γενέστο μαχητής, λέγει ένας από τους προφήτες. Άλλοι δε έλεγαν ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος είναι κάποιος από τους άλλους προφήτες. Όλες φυσικά αυτές οι γνώμες ήταν εσφαλμένες. Ο Ιησούς ο Ναζαρέος, ούτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Ιερεμίας, ούτε κανείς άλλος. Ο κόσμος είδε τόσα θαύματα από τον Χριστό, άκουσε διδασκαλία που δεν ακούστηκε ποτέ τόσο ωραία διδασκαλία, αλλά δεν είχε σχηματίσει ορθή γνώμη για τον Ιησού τον Ναζαρέο. Νόμιζε ότι ο Ιησούς ο Ναζαρέος είναι απλώς ένας μεγάλος Άγιος, ένας μεγάλος προφήτης. Αφού άκουσε ο Χριστός την απάντηση των μαθητών σχετικά με τη γνώμη που είχαν για τον πρόσωπό του οι άνθρωποι του λαού, ρώτησε εν συνεχεία τους μαθητάς του: «Εμείς δε τι να με λέγετε είναι; Σεις ποιος λέτε ότι είμαι εγώ; Σεις οι μαθητέ μου, ποια γνώμη έχετε για μένα;» Σαν να έλεγε ο Χριστός: «Δεν με ενδιαφέρει τόσο η γνώμη του κόσμου, όσο με ενδιαφέρει η δική σας γνώμη, η γνώμη των μαθητών μου. Σεις λοιπόν, ποια γνώμη έχετε για μένα;» Σε αυτό το ερώτημα, ο Πέτρος, ο πιο αυθόρμητος από τους μαθητάς, ο πιο ζωηρός, ανεφώνησε: «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος; Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού, του αληθινού Θεού». Με αυτή την ομολογία ο Απόστολος Πέτρος ομολογεί και τονίζει δύο αλήθειες. Η μία αλήθεια είναι μεγάλη και η άλλη αλήθεια είναι μεγίστη. Ποια είναι η μεγάλη αλήθεια και ποια είναι η μεγίστη; Η πολύ μεγαλύτερη. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. «Συ είσαι ο Χριστός». Ελληνική λέξη είναι η λέξη Χριστός. Σημαίνει τον κεχρισμένον, αυτόν που χρίστηκε. Ο Ιησούς χρίστηκε με πνεύμα Άγιο, λέγει η Γραφή. Όχι με υγειασμένο έλαιον, αγιασμένο λάδι, όπως χρίονταν άλλοι προφήτες, βασιλείς, ιερείς. Χρίστηκε με πνεύμα Άγιο, κατά τρόπο ανώτερο από τους προφήτες, τους ιερείς, αρχιερείς και τους βασιλείς. Το Χριστός στα εβραϊκά είναι Μεσσίας, αλλά η εβραϊκή λέξη Μεσσίας χρησιμοποιείται και στα ελληνικά, έχει μεταγραφεί στην ελληνική γλώσσα. Μεσσίας στα εβραϊκά, Χριστός στα ελληνικά. Μεσσίας ή Χριστός είναι ο μεγάλος απεσταλμένος του Θεού Πατρός. Ο απεσταλμένος ως σωτήρ και λυτρωτής του κόσμου. Το πρόσωπο που προφήτευε η Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει να σώσει τον κόσμο. Το σημαίνει Μεσσίας, Χριστός. Αυτό ομολόγησε ο Πέτρος. «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας,
ο μεγάλος απεσταλμένος του Θεού, το πρόσωπο που προφήτευαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ότι θα έρθει να σώσει τον κόσμο, να λυτρώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και η μεγίστη αλήθεια, η πιο μεγάλη αλήθεια, η υψίστη αλήθεια, ποια είναι? Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν είσαι απλός άνθρωπος, αλλά είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τι σημαίνει του Θεού του Ζώντος, του ζωντανού Θεού? Σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί οι οποίοι απέθαλαν και δεν ζουν? Όχι βεβαίως. Δεν υπάρχουν θεοί που απέθαλαν. Εάν κανείς είναι πραγματικός θεός, δεν πεθαίνει. Η θεολογία του θανάτου που κάνουν μερικοί βρικόλακες, θα έλεγα, θεολόγοι της Δύσεως, απέσιοι θεολόγοι, είναι θεολογία βλακώδης. Ο Θεός δεν πεθαίνει, για να μας λένε άπιστοι θεολόγοι της Δύσεως ότι πέθαλε ο Θεός. Ο Θεός είναι φύση αθάνατος. Αυτοί πεθαίνουν και είναι πεθαμένοι προτού πεθάνουν όταν διδάσκουν τέτοια πράγματα. Και όλοι οι άπιστοι και οι άθεοι είναι νεκροί άταφοι. Έλεγε κάποιος ανόητος σε ένα χριστιανό. Λέει, ο Θεός, δεν πιστεύω εγώ, λέει, στο Θεό. Ο Θεός πέθανε. Και ο ευφιέστατος χριστιανός του απάντησε, ήσουν στην κηδεία του? Θέλουν ηρωνία οι άπιστοι. Η ηρωνία στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Όταν λέγει η Γραφή ότι ο Θεός της Γραφής είναι ζωντανός, δεν εννοεί ότι υπάρχουν άλλοι θεοί που ζούσαν και πέθαναν, αλλά εννοεί ότι οι άλλοι θεοί που πίστευαν ή πιστεύουν οι άνθρωποι είναι χωρίς ζωή, είναι νεκροί, είναι ανύπαρκτοι, είναι ψεύτικοι θεοί. Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Συ ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είσαι ο Υιός του αληθινού Θεού. Οι άλλοι θεοί είναι ψεύτικοι. Αυτό θέλει να πει ο Πέτρος με τη λέξη Ζώντος. Αλλά η σποδιότερη έννοια που μας ενδιαφέρει είναι η ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του αληθινού Θεού. Δεν λέει απλώς είσαι Υιός του αληθινού Θεού, Υιός χωρίς άρθρο, αλλά τι λέγει? Είσαι ο Υιός του αληθινού Θεού. Αυτό το άρθρο «ο» σημαίνει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού. Θα είπετε, είμαστε ως ανθρώπους, η Γραφή, ο ίδιος ο Θεός, δεν μας ονομάζει Υιούς Του, παιδιά Του? Βεβαίως μας ονομάζει. Αλλά κανείς, για κανένα από εμάς δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο μοναδικός Υιός του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για τους αγγέλους. Ονομάζονται και οι άγγελοι Υιοί Θεού, αλλά για κανένα άγγελο δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο μοναδικός Υιός. Γιατί για κανένα δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι μοναδικός Υιός, είτε είναι άνθρωπος είτε άγγελος? Διότι ο Θεός Υιούς ανθρώπους έχει πολλούς και κανείς δεν είναι μοναδικός μονογενής, και Υιούς αγγέλους έχει πολλούς και κανείς δεν είναι μοναδικός μονογενής. Άνθρωποι και άγγελοι είμαστε Υιοί του Θεού κατά χάριν, όχι κατά φύση. Είμεθα κτιστοί Υιοί του Θεού, δημιουργημένοι. Ο Χριστός δεν είναι κτιστός Υιός, δεν είναι δημιουργημένος Υιός, δεν είναι Υιός κατά χάριν, είναι Υιός κατά φύση.
όπως λέγει στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του ο Ιωάννης, ο Ιησούς είναι ο Υιός του Πατρός, ο Φύσιος του Φύση Πατρός. Όπως επαγγελειμένες φορές λέγει η Αγία Γραφή, λέγει δε και ο ίδιος ο Ιησούς, ο Ιησούς είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Είναι γέννημα του Θεού. Δεν είναι κτίσμα, ποίημα, δημιούργημα, όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι και όπως είναι οι άγγελοι. Είναι γέννημα. Βγήκε μέσα από τη φύση, μέσα από την ουσία του Θεού. Και αφού είναι φυσικός Υιός του Θεού, είναι Θεός όπως ο Πατέρας του. Ας πάρουμε παράδειγμα από τα συμβαίνοντα εδώ πάνω στη γη. Ένας είναι πατέρας εδώ στη γη. Ένας άνθρωπος είναι πατέρας και έχει υιόν. Ο υιός δεν είναι της αυτής φύσης με τον πατέρα. Ο πατέρας είναι άνθρωπος και ο υιός του τι είναι? Άνθρωπος. Ο άνθρωπος γεννάει άνθρωπο. Το πρόβατο γεννάει πρόβατο. Το κατσίκι γεννάει κατσίκι. Ο άγγελος αν γεννούσε θα γεννούσε άγγελο. Και ο Θεός γεννά Θεό. Γι' αυτό λέμε στο σύμβολο της πίστεως για τον Ιησού Χριστό. Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Γεννήθηκε από τον Πατέρα, δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα, αφού ο Πατέρας είναι Θεός, Θεός είναι και ο Υιός, και Πατέρας και Υιός δεν είναι δύο Θεοί. Και με το Άγιο Πνεύμα δεν είναι τρεις Θεοί, αλλά τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες που στηρίζονται σε μία και την αυτή ουσία, πνευματική ουσία ή θεότητα. Επειδή τα τρία πρόσωπα έχουν μία και την αυτή ουσία, γι' αυτό είναι ένας Θεός, όχι τρεις Θεοί. Εδώ αγαπητοί τηλεθεατέ, έχουμε το μεγαλύτερο μυστήριο. Ότι όπως εδώ κάτω στη γη ένας άνθρωπος έχει υιόν, παιδί, έτσι και στον ουρανό ο Θεός έχει και αυτός υιόν, φυσικών υιόν, μονογενή υιόν, παιδί της αυτής φύσεως με το Θεό Πατέρα. Τι είναι η υψίστη αλήθεια της πιστεώς μας? Και σε αυτή την αλήθεια πρέπει πρώτα να πιστεύει κανείς για να είναι χριστιανός. Οι αντιτριαδίτες και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστέ, δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατέρας του. Μία φύσης, μία ουσία, μία θεότης, Πατήρ και Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, γι' αυτό αυτοί δεν μπορούν να ονομάζονται χριστιανοί. Αυτοί δίνονται να ονομάζονται μόνον αντίχριστοι. Και για πολλωστή φορά τους προκαλούμε, εάν έχουν τα κότσια, εάν έχουν επιχειρήματα, εδώ σε δημόσιο διάλογο από μικροφόνο, να ακούσει ο ελληνικός λαός ότι τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, είναι αντίχριστοι πέρα για πέρα. Σύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός, αφού είναι Υιός του Θεού, είναι Θεός και πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται Θεός και Κύριος. Υπενθυμίζομαι την άλλη συγκινητική ομολογία. Δύο είναι οι συγκινητικότερες ομολογίες για τον Ιησού μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η μία είναι αυτή του Πέτρου. «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Η άλλη είναι του Θωμά μετά την Ανάσταση. Τι είπε ο Θωμάς για τον Αναστάντα? «Συ είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Πού είναι ψευδομάρτυρες ο Ιεχωβά και οι άλλοι αντιτριαδίτες που δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας?
ό,τι ισχύει, ό,τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη για το Θεό, ότι είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας, λέει η Καινή Διαθήκη για τον Χριστό, ότι είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Όλη η Θεία Ουσία με σάρκα, με σώμα, Θεότης και ανθρωπότης, Θεός και άνθρωπος, Θεάνθρωπος είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και ονομάζεται μέσα στη Γραφή περισσότερες φορές από τον Πατέρα ο Υιός, ονομάζεται με το εβραϊκό όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά, το που χρησιμοποιούν οι χιλιαστέ, αλλά κακώς το χρησιμοποιούν. Αυτοί λέγουν ότι η Ιεχωβά ή η Γιαχβέ είναι μόνο ο Πατέρας. Λάθος. Περισσότερες φορές μέσα στην Αγία Γραφή Γιαχβέ ή Ιεχωβά, αληθινός δηλαδή Θεός, ονομάζεται ο Υιός και λιγότερος ο Πατέρας. Και γιατί ονομάζεται περισσότερος ο Υιός? Διότι ήξερε η Γραφή ότι τον Υιόν θα αμφισβητούσαν και θα αρνούνταν πολύ. Γι' αυτό διακηρύσει περισσότερες φορές τη θεότητα του Χριστού η Αγία Γραφή. Ο Χριστός συγκινήθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, από τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου και μίλησε στον Πέτρο και είπε: «Μακάριος εις Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Μακάριος σημαίνει ευτυχής, ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος είσαι εσύ Σίμων, το πρώτο όνομα του Πέτρου ήταν Σίμων. Ευτυχισμένος είσαι εσύ Σίμων Βαριονά, που σημαίνει Ιε του Ιωνά. Εσύ με ονόμασες Υιό του Θεού και εγώ σε ονομάζω Υιό του Ιωνά. Εσύ ανέφερες τον Πατέρα μου και εγώ αναφέρω τον Πατέρα σου, σαν να λέγει ο Χριστός. Ευτυχισμένος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Σάρξ και αίμα είναι περίφραση που σημαίνει τον άνθρωπο. Σάρξ και αίμα πολλές φορές στη Γραφή σημαίνει άνθρωπος. Είσαι ευτυχισμένος Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι αξιώθηκες Θείας Αποκαλύψεως. Αυτό που είπες, ότι είμαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ζωντανού Θεού, ο μονογενής Υιός του ζωντανού Θεού, του αληθινού Θεού, αυτό δεν στο φανέρωσε άνθρωπος. Στο φανέρωσε ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Οι αλήθειες της πιστεώς μας, αγαπητοί μου, δεν είναι ανακαλύψεις του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά αποκαλύψεις του Θεού. Μεγάλο πνεύμα ήταν ο Σωκράτης, μεγάλο πνεύμα ο Πλάτων, μεγάλο πνεύμα ο Αριστοτέλης και άλλα πνεύματα σπουδαία υπήρξαν και υπάρχουν. Αλλά κανένα ανθρώπινο πνεύμα, όσο ψηλά κι αν πέταξε, κι αν πετάει, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτή την αλήθεια που διακηρύσει η Γραφή, ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά περισσότερα πρόσωπα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η έννοια του Τριαδικού Θεού είναι έννοια τόσο παράδοξη, ώστε κανένα ανθρώπινο πνεύμα δεν θα μπορούσε ποτέ να την επινοήσει. Κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες. Φυσικά και κανονικά ο άνθρωπος θα έλεγε ένας Θεός είναι ένα πρόσωπο. Όπως λέμε, ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο. Ο Σωτηρόπουλος είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα πρόσωπο. Αυτό δεν ισχύει όμως για το Θεό. Για το Θεό λέμε ένας Θεός
τρία πρόσωπα. Αυτή η αλήθεια διατηρήθηκε από την πρωταρχική αληθινή θρησκεία από τότε, από την αφετηρία που άνθρωποι γνώριζαν τον Θεό, διατηρήθηκε έτσι αμυδρά μέσα σε όλες τις αρχαίες μεγάλες θρησκείες και θεολογίες, καθαρότερα όμως στην ειδική θρησκεία, καθαρότερα εννοώ έξω από τη γραφή, στην ειδική θρησκεία όπου ο Βράχουμα, Βισνού και ο Σίβα θεωρούνται τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός. Στη γραφή όμως το δόγμα της Τριάδος λάμπει φαϊνότερον ηλίων. Θα γίνει μια διακοπή, αγαπητοί τηλεθεατέ, και θα συνεχίσουμε και το τελευταίο. Ερμηνεύομαι την περικοπή, την Ευαγγελική, που διαβάστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία προχθές, κατά την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους ιερούς ναούς της Ορθοδοξίας. Το μυστήριο της Τριάδος, ότι δηλαδή ο Θεός, ο ένας Θεός, ο αληθινός Θεός, δεν είναι ένα πρόσωπο αλλά τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες, είναι αλήθεια που δεν μπορούσε να τη σκεφτεί ποτέ το ανθρώπινο πνεύμα, δεν μπορούσε να την ανακαλύψει το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά την αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, τη φανέρωσε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι και άλλες αλήθειες της πιστεώς μας δεν είναι ανακαλύψεις του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά αποκαλύψεις του Θεού. Όπως παραδείγματος χάριν, ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όλων των νεκρών, δικαίων και αδίκων. Ότι θα γίνει κρίσης και ανταπόδοσης. Ότι υπάρχουν αγαθοί άγγελοι και ότι υπάρχουν εκπεσόντες άγγελοι, κακοί άγγελοι, δαίμονες. Ότι υπάρχει κόλασης, ότι υπάρχει παράδεισος, ότι υπάρχει ζωή αιώνιος. Τέτοιες αλήθειες δεν μπορούσε να ανακαλύψει το ανθρώπινο πνεύμα, τις αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός για του λόγου του. Ο Χριστός μακάρισε τον Απόστολο Πέτρο για την ομολογία του. Μακάριος, είπε, είσαι, ευτυχής είσαι Σίμων ή το Ιωνά, διότι αυτό που είπες δεν σου το φανέρωσε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Καγώ δε συλλέγω ότι σύ Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πήλε άδου ου κατησχίσου συν αυτής. Σύ είπες ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, και εγώ λέγω σε σένα, σύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πήλε άδου και ο Άδης δεν θα υπερισχύσει αυτής της εκκλησίας. Σύ Πέτρος, το Πέτρος, αγαπητοί μου, στα αραμαϊκά που μίλησε ο Χριστός είναι κυφάς. Μέσα στην Κοινή Διαθήκη έχουμε και την αραμαϊκή ονομασία για τον πρωτοκορυφαίο των 12 Αποστόλων, την ονομασία κυφάς. Εδώ όμως ο Ευαγγελιστής μεταφράζει το κυφάς, το αραμαϊκό κυφάς, Πέτρος. Σύ είσαι Πέτρος. Τι σημαίνει Πέτρος? Βράχος, βράχος πίστεως. Αυτό σημαίνει Πέτρος. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος εκ των 12 ήταν Πέτρος βράχος πίστεως. Αλλά στο σημείο τούτο μερικοί θα προβάλλουν ένσταση. Θα υπούνε, αφού ο Πέτρος ήταν βράχος πίστεως, πώς υπήρξαν περιπτώσεις που κλονίστηκε, πώς μέσα στη θάλασσα δηλίασε και άρχισε να καταποντίζεται, πώς επίσης αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Εδώ είπε για τον Ιησού, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Αλλά στην αυλή του αρχιερέως, κατά τη δίκη του Χριστού, είπε, «Ουκ είδα τον άνθρωπον». Αρνήθηκε τον Υιό του Θεού, αρνήθηκε τον ενανθρωπίσατα Θεό και είπε, «Δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο».
ονόμασε τον Ιησού απλώς άνθρωπο. Λέγεται δε και κάτι πολύ συγκινητικό, ότι κάποτε ο Πέτρος στη Ρώμη έφευγε για να αποφύγει το μαρτύριο. Και καθώς έφευγε αποφεύγοντας το μαρτύριο, τον συνάντησε στο δρόμο ο Χριστός και ρώτησε ο Πέτρος, «Κβο βάντις ντόμινε, πού πηγαίνεις Κύριε?» Και τι του είπε ο Χριστός? «Πηγαίνω στη Ρώμη να σταυρωθώ άλλη μια φορά για σένα». Θα πείτε λοιπόν, αφού κλονίστηκε επανειλημμένες φορές ο Πέτρος, γιατί ο Χριστός τον ονόμασε Πέτρο, βράχο πίστεως? Αγαπητοί μου, ήταν όντως ο Απόστολος Πέτρος, βράχος πίστεως, και ας μην μας κάνουν εντύπωση οι κλονισμοί που υπέστη μερικές φορές. Όταν γίνονται σεισμοί και οι πέτρες, οι βράχοι κλονίζονται, σύονται. Πέτρος ήταν, βράχος ήταν, αλλά βράχος με β' μικρό. Βράχος με β' κεφαλαίο είναι μόνον ο ίδιος ο Θεός. Έτσι ονομάζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο βράχος με β' κεφαλαίο. Εκείνος είναι τέλειος κατά πάντα, εκείνος είναι ακλόνητος, αμετάβλητος και αναλύωτος πάντοτε. Και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται Πέτρα. Η δε Πέτρα είναι ο Χριστός. Είναι Πέτρα με π' κεφαλαίο, είναι βράχος με β' κεφαλαίο. Ο Πέτρος ως άνθρωπος ήταν βράχος, αλλά με β' μικρό. Γι' αυτό κλονίστηκε λίγες φορές. Το απόλυτο έχει μόνον ο Θεός. Οι άνθρωποι και αυτοί ακόμη οι μέγιστοι των Αποστόλων έχουν το σχετικό. Καγώ δε συλλέγω σι Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και πήλε άδω, που σημαίνει ο Άδης, το σκοτεινό αυτό βασίλειο δεν θα υπερισχύσει της εκκλησίας του φωτεινού βασιλείου. Ο Άδης δεν θα νικήσει και δεν θα γκρεμίσει το οικοδόμημα της εκκλησίας. Η εκκλησία θα είναι αιώνια, διακηρύσει εδώ ο Χριστός. Και πράγματι, 20 αιώνες μέχρι σήμερα, η εκκλησία και τη πολεμείται φανερά και δόλια από ποικίλους εξωτερικούς εχθρούς, και τι επί αιώνες έγινε διωγμός της εκκλησίας αιματηρός και σφαγιάστηκαν εκατομμύρια πιστοί, η εκκλησία και τι εξωτερικός λέγω πολεμείται, λυσοδός και υπούλος από σκοτεινές δυνάμεις, αλλά και εσωτερικός υπονομεύεται από μας τους χριστιανούς λαϊκούς και κληρικούς με την ασυνέπεια στη ζωή μας, δεν διαλύεται. Ζει 20 αιώνες και θα ζει εσαΐ πάντοτε, επεκτηνωμένη στην απέραντη αιωνιότητα ως τριαβεύωσα εκκλησία. Το οικοδόμημα σύεται, κλονίζεται, αλλά δεν κρυμνίζεται. Το πλοίο κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Γιατί αυτή είναι η θέληση του Ιδρυτού της Εκκλησίας, του Δομήτωρος της Εκκλησίας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σι Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία και πήλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Ας λυσούν όσο θέλουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Δεν θα μπορέσουν να διαλύσουν την Εκκλησία. Ας γίνουν οσαδήποτε σκάνδαλα και οποιαδήποτε σκάνδαλα. Δεν θα διαλυθεί η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι του Θεού. Δεν έχει μόνο τον ανθρώπινο χαρακτήρα, την ανθρώπινη όψη, έχει και τη Θεία όψη. Μέσα στην Εκκλησία πάντοτε θα διαφυλάσσεται η αλήθεια.
Η Εκκλησία πάντοτε θα είναι η κυβωτός της σωτηρίας, το εργαστήριο της Αγιότητος, το ταμείο της Θείας Χάριτος. Και δια της Εκκλησίας όσοι είναι εκλεκτοί θα βρίσκουν σωτηρία. Αυτό το χωρίο, «Σι Πέτρος και επιτάχθη τη πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία», εκμεταλλεύονται πολύ οι παπικοί, ο Πάπας και οι οπαδοί του. Και τα μικρά παιδιά στην παπική ομολογία, τα παπόπουλα, να εκφραστώ έτσι, σαν καραμέλα έχουν στο στόμα τους αυτό το χωρίο. «Σι Πέτρος και επιτάχθη τη πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία». «Σι Πέτρος και επιτάχθη τη πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία». Τι θέλει να πει ο Πάπας και τι θέλουν να πούν οι παπικοί με αυτό το λόγο του Χριστού προς τον Πέτρο? Θέλω να πούν ότι δήθεν η Εκκλησία είναι κτισμένη πάνω στον Πέτρο και διάδοχος του Πέτρου είναι ο Πάπας και συνεπώς ο Πάπας κρατεί την Εκκλησία και αυτός πρέπει να κυβερνά όλη τη χριστιανοσύνη, ακόμη και όλο τον κόσμο. Μεγάλο λάθος, μεγάλη πλάνη, μεγάλη αίρεσης, αιωσφορική υπερηφάνεια. Το Ευαγγέλιο δεν γράφτηκε ρωμαϊκά, δεν γράφτηκε λατινικά, γράφτηκε ελληνικά. Και εμείς οι Έλληνες μπορούμε να το εξηγήσουμε καλύτερα από ό,τι το εξηγεί ο Πάπας και η Παπική. Ο Χριστός δεν είπε «Σι είσαι Πέτρος και πάνω σε σένα τον Πέτρο θα οικοδομήσω την Εκκλησία», αλλά τι είπε? «Σι είσαι Πέτρος και πάνω στην πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία». Άλλο Πέτρος και άλλο πέτρα. Το Πέτρος είναι πρόσωπο. Το πέτρα είναι πράγμα, πιο συγκεκριμένα. Το πέτρα είναι η πίστης, η ομολογία που έκανε ο Πέτρος. Λέγοντας ο Χριστός «Είσαι Πέτρος και πάνω στην πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία», εννοούσε «Σι είσαι Πέτρος, βράχος πίστεως, και πάνω στην πίστη που την ομολογία που έκανες για το πρόσωπό μου, εκεί θα οικοδομήσω την Εκκλησία, εκεί θα στηρίξω την Εκκλησία». Πάνω στην πίστη, πάνω στην ομολογία για το πρόσωπό μου. Κατ' ουσίαν, σαν να έλεγε ο Χριστός, αφού το αντικείμενο της πίστης και της ομολογίας είναι ο ίδιος Χριστός, πάνω στον εαυτό μου, σαν να έλεγε ο Χριστός, θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Και το λέγει αλλού, σαφώς στη Γραφή. Τι λέγει αλλού η Καινή Διαθήκη? Ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας και κανείς άλλος δεν μπορεί να παραμυρίσει. Και κανείς δεν μπορεί να παραμερίσει αυτό το λίθο τον ακρογωνιαίο, το αγκονάρι, και να βάλει στη θέση του άλλο θεμέλιο. Να βάλει τον Πέτρο που έβαλε ο Πάπας. Λάθος. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Ιδού τίθιμε εν σιών, λίθον προσκόμματος και πέτρα σκανδάλο. Τίθιμε εις τα θεμέλια της σιών, λίθον εκλεκτών έντιμων. Λέει Γραφή για τον Χριστό. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Κανείς δεν μπορεί να τον παραμυρίσει και να βάλει άλλον στη θέση του. Οι δε Απόστολοι, όχι μόνο ο Πέτρος, όλοι οι Απόστολοι είναι δευτερεύοντες θεμέλιοι, οι 12 θεμέλιοι, λέει η Αποκάλυψη. Και ο Παύλος λέει ότι η Εκκλησία κτίστηκε πάνω στον Χριστό ως ακρογωνιαίο λίθο με δευτερεύοντες θεμελίους τους Αποστόλους και Προφήτας. Ο Πάπας δεν καταλαβαίνει ποια είναι η αλήθεια, οι παπικοί δεν καταλαβαίνουν ποια είναι η αλήθεια, ότι άλλο είναι Πέτρος και άλλο είναι πέτρα. Και ούτε ο Πέτρος ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης που λέει ο Πάπας, ούτε ήταν ο Πέτρος υπεραπόστολος. Ήταν πιστός, ενάρετος, είχε θερμό φίλτρο αγάπης προς τον Χριστό, αλλά δεν ήταν υπεραπόστολος, όλοι οι Απόστολοι ήταν. Και ως Απόστολοι είναι όλοι ίσοι. Στην αρετή μπορεί να διαφέρει ο ένας από τον άλλο, αλλά στο αξίωμα έχουν όλοι το ίδιο αξίωμα. Και ο Πέτρος δεν ίδρυσε την Εκκλησία της Ρώμης και πρώτα ίδρυσε την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, την Πεντηκοστή που μίλησε και έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί, 3.000 χριστιανοί. Αλλά ο επίσκοπος των Ιερουσαλήμων δεν είπε ποτέ «Εγώ είμαι υπεράνω πάντων και εγώ πρέπει να κυβερνώ όλη τη χριστιανοσύνη και όλο τον κόσμο». Φτάνει ιεροσφαιρικά πράγματα.
Αυτά διήρυσαν το χριστιανικό κόσμο και είναι η μεγαλύτερη κατάρα μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Με αυτές τις θεωρίες ο Πάπας, με αυτές τις υπερφύελες και αιωσφορικές αξιώσεις, πήρε το μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου στο λαιμό του, να εκφραστώ έτσι. Σήμερα είναι ένα περίπου δισεκατομμύριο χριστιανοί αιρετικοί, παπικοί. Καγώ δε συλλέγω ότι εσύ Πέτρος και επιτάφτη η πέτρα οικοδομήσω με την εκκλησία και πύλη άδου κατησχίσου συναυτής και δώσου τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Και θα σου δώσω, λέει, τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Θα σου δώσω εγώ ο Χριστός. Δεν είπε θα σου δώσει ο Θεός. Αλλά θα σου δώσω εγώ ο Χριστός. Γιατί μίλησε έτσι ο Χριστός? Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος. Ο ίδιος ο Θεός ελανθρωπής σας. Θα σου δώσω τα κλειδιά, Πέτρε, με τα οποία θα ανοίγεις τη βασιλεία των ουρανών. Να μπαίνουν οι πιστοί στη βασιλεία των ουρανών. Αγαπητοί μου, όπως υπάρχουν οι ουρανοί πάνω από τα κεφάλια μας, με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων τεράστιες σφαίρες που στροβιλίζονται στο αχανές και δεν τις φτιάξαμε εμείς και δεν τις κυβερνάμε εμείς ούτε οι αρχοντές μας, όπως υπάρχουν, λέγω, πάνω από τα κεφάλια μας οι ουρανοί, έτσι υπάρχει και η βασιλεία των ουρανών, όχι των φυσικών ουρανών. Φυσικοί ουρανοί είναι σύμβολα άλλων ουρανών πνευματικών. Πανόραμα είναι η ουρανή τη νύχτα. Υπάρχει όμως άλλο πανόραμα, το πανόραμα των πνευματικών ουρανών, ασυγκρίτως ανώτερο. Εκεί είναι η βασιλεία του Θεού. Βασιλεία όπου όλοι οι πιστοί μαζί με τους αγγέλους είναι βασιλείς και βασιλεύουν στους απεράντους αιώνας μαζί με τον βασιλιά των βασιλιάδων, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είπε στον Πέτρο, θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Να ανοίγεις να μπαίνουν οι άνθρωποι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτά τα κλειδιά δεν τα έδωκε μόνο στον Πέτρο. Εδώ μιλάει για τον Πέτρο επειδή ο Πέτρος έκανε την ομολογία. Βέβαια ο Πέτρος εκπροσωπούσε και τους άλλους Αποστόλους στην ομολογία του και οι άλλοι Απόστολοι πίστευαν σωστά για τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και ο Χριστός μετά την Ανάσταση είναι σαφέστατο ότι την εξουσία αυτή δεν έδωκε μόνο στον Πέτρο, έδωκε σε όλους τους Αποστόλους. Τι είπε ο Χριστός μετά την Ανάσταση? Ενεφύσισε στα πρόσωπα των Αποστόλων και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, λάβετε Αγία Δύναμη, Αγία Εξουσία. Άντινον αφήτε τα σαμαρτία, αφήνται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτητε. Αυτό που λέει εδώ για τον Πέτρο, όσα δέσεις επάνω στη γη θα είναι δεμένα στους ουρανούς και όσα λύσεις επάνω στη γη θα είναι λυμένα στους ουρανούς, το είπε μετά την Ανάσταση σε όλους τους Αποστόλους. Σας δίνω πνευματική εξουσία, όσα λύσετε πάνω στη γη εσείς η Αποστολή μου και οι διάδοχοι φυσικά των Αποστόλων, θα είναι λυμένα στον ουρανό και όσα θα αφήσετε άλυτα, θα είναι άλυτα και στον ουρανό. Με αυτά τα λόγια συνιστάτε το μυστήριο της Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Ο Κύριος έδωκε στους Αποστόλους την εξουσία του δεσμήν και λύην αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αμαρτωλός πρέπει να προσέλθει στον Απόστολο, στο διάδοχο του Αποστόλου σήμερα και εν ταπεινώσει και ειλικρινία να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Και αν εξομολογηθεί, δυνάμει της πνευματικής εξουσίας που έδωκε ο Θεός στους Αποστόλους και στους διαδόχους δια των Αποστόλων, λύνονται οι αμαρτίες. Και ο πιο μεγάλος αμαρτωλός και ο πιο μεγάλος εγκληματίας γίνεται δίκαιος και άγιος, δυνάμει της σταυρικής θυσίας του Θεανθρώπου. Εάν όμως ο αμαρτωλός λέει εγώ ξέρεις αυτό δεν το θεωρώ αμαρτία, ξέρεις ή το θεωρώ αμαρτία αλλά εγώ δεν θα κόψω αυτή την αμαρτία, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την αμαρτία, τότε παραμένει άλυτη η αμαρτία. Γι' αυτό είπε, όσα λύσετε θα είναι λυμένα, όσα αφήσετε δεμένα θα είναι δεμένα και στον ουρανό. Αγαπητοί τηλεθεατέ, εξηγήσαμε την περικοπή για την περίφημη ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, την περικοπή που ακούσαμε προχθές στους ιερούς ναούς κατά τη Θεία Λειτουργία.
εν συνεχεία θα βγούμε στον αέρα, θα δύναστε να υποβάλλετε ερωτήματα, να διατυπώσετε απορίες και να δοθούν κατά το δυνατόν απαντήσεις. Παρακαλώ τα πρόσωπα που είναι στο κοντρόλ να αναγράψουν στην οθόνη της τηλεοράσεως τους αριθμούς τηλεφώνων για να μπορούν οι αγαπητοί τηλεθεατές να τηλεφωνούν. Ακούω απορίες, ακούω ερωτήσεις. Είστε στον αέρα, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα. Μέχρι να υποβληθούν ερωτήσεις, εμπρός, εμπρός, ήθελα να πω κάτι, ότι όπως ο Πέτρος έκανε ομολογία πίστεως και εμείς πρέπει να κάνουμε ομολογία πίστεως. Ζούμε μέσα σε μια γενιά άπιστη, διεφθαρμένη, διεστραμμένη, μιχαλίδα και αμαρτωλό κατά τις εκφράσεις του Χριστού. Οι πολλοί ορθολογιστές, κοσμικοί, άπιστοι, άθεοι, ηλιστές αρνούνται τον Χριστό. Μπορεί να είναι βαπτισμένοι, ορθόδοξοι χριστιανοί, στις ταυτότητές τους να λέγονται ορθόδοξοι χριστιανοί και όμως ρητορεύουν δεξιά, αριστερά, στα καφενεία, στα σαλόνια, σε άλλους χώρους εναντίον του Χριστού. Και δεν παραδέχονται ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατέρας του, μία ουσία και Θεότης μαζί με τον Πατέρα, ο Κύριός μας και ο Θεός μας όπως είπε ο Θωμάς, ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Δεν τον παραδέχονται. Εμείς οι πιστοί πρέπει να ανοίγουμε το στόμα σταραλέα και να ελέγχουμε τους ασεβείς και τους απίστους και να κάνουμε θαραλέα ομολογία για να μας ομολογήσει και εμάς ο Χριστός κατά τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και της Κρισεώς Του. Όποιος ομολογήσει τον Χριστό θα τον ομολογήσει ο Χριστός και όποιος αρνηθεί τον Χριστό, ντρέπεται να ανοίξει το στόμα του να ομολογήσει τον Χριστό, θα τον αρνηθεί και ο Χριστός την ημέρα της Κρίσεως. Θα ντραπεί ο Χριστός να πει «Πατέρα, αυτός είναι δικός μου». Το θέμα της πίστης και της ομολογίας είναι βασικότατο και χωρίς πίστη και ομολογία δεν μπορεί, αγαπητοί μου, να σωθεί κανείς. Εμπρός. Αναμένουμε τα ερωτήματά σας. Κατά την επόμενη εκπομπή, την άλλη Κυριακή, θα εξηγήσουμε την αποστολική περικοπή που διαβάστηκε προχθές και αναφέρει τα συγκινητικά παθήματα του Αποστόλου Παύλου, του μεγαλυτέρου Αποστόλου. Ο Παύλος δεν είναι στον κύκλο των 12, είναι ο 3 και 10ος, ο 13ος Απόστολος και υπέστη πάρα πολλά παθήματα. Είναι ο πολυπαθέστερος Απόστολος. Δεν ξέρω αν είναι άλλος άνθρωπος υπέστη τόσο πολλά παθήματα για τον Χριστό και για τον χριστιανισμό όσα υπέστη ο Απόστολος Παύλος. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η περικοπή που διαβάστηκε και θα προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε. Οι χριστιανοί μπορούν στο σπίτι τους να ανοίξουν τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή που ομιλεί για τα παθήματα του Αποστόλου Παύλου. Είναι στο 11ο κεφάλαιο και στο 12ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής. Μπορούν να ανοίξουν αυτή την επιστολή, Δευτέρα προς Κορινθίους, και να διαβάσουν κατηδίαν αυτή την περικοπή, να έχουν μια προετοιμασία για να την εξηγήσουμε στην Θεό την άλλη Τρίτη, την άλλη εκπομπή, και να την καταλάβουν οι άνθρωποι καλύτερα. Εμπρός, ακούω. Ναι, με ακούτε. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλησπέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας στην Καινή Διαθήκη. Γιατί έχει επικρατήσει η αντίληψη να παρουσιάζεται ο πατέρας ως ηλικιωμένο πρόσωπο και ο Υιός ως νέος. Άλλου έχω ακούσει ότι η πραγματική εικόνα είναι οι τρεις άγγελοι που παρουσιάστηκαν στον Αβραάμ. Και υπάρχει και μία διαμάχη μεταξύ των αγιογράφων για τον τρόπο που παρουσιάζεται η Τριάδα στη μια εικόνα και στην άλλη εικόνα. Ακούστε, εκεί που παρουσιάζεται ο πατέρας ως γέρος, είναι ο παλαιός των ημερών, δηλαδή ο αρχαίος, ο προαιώνιος, θα σου πω και η μεγαλύτερη ηλικία, αιώνια ηλικία. Εκεί που παρουσιάζεται ο Υιός ως νέος, παρουσιάζεται ως άνθρωπος, ενώ ως Θεός ο Χριστός είναι παλαιός των ημερών όπως ο πατέρας του. Έτσι περιγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ως άνθρωπος ο Χριστός είναι νέος, 33 ετών. Ως Θεός είναι και αυτός τόσο αρχαίος όσο ο πατέρας του, είναι παλαιός των ημερών. Άρα λογικά δεν προϋπήρξε κανένα πρόσωπο του άλλου. Και το Άγιο Πνεύμα εκεί παρουσιάζεται ως περιστέρι, επειδή έτσι εμφανίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, για να δείξει την καθαρότητα, την ακυρότητα και άλλες έννοιες έχει. Όλες αυτές οι παραστάσεις δηλαδή στηρίζονται στη Γραφή. Ο πατέρας ως παλαιός των ημερών, ο Υιός νέος ως ενανθρωπίσας, ως άνθρωπος. Και το Πνεύμα ως περιστερά, όχι διότι είναι περιστέρι το ζώο, όπως είναι ένα ζώο, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι περιστέρι φυσικά, ούτε έγινε περιστέρι, σαρκώθηκε ως, και έγινε περιστέρι. Τότε θα λεγόταν Θεοπεριστερά, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Αλλά παρουσιάζεται ως περιστέρι, απλώς με μορφή περιστεράς, όχι ότι είναι πραγματικό περιστέρι ή ότι έγινε πραγματικό περιστέρι, για λόγους συμβολικούς, διδακτικούς παρουσιάζεται ως περιστέρι. Στην πραγματικότητα είναι πρόσωπο όπως είναι ο πατέρας και όπως ο Υιός. Έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα, πρόσωπο. Τρία πρόσωπα που όπως εμφανίστηκαν στον Αβραάμ στις Δρύς του Μαμβρί. Τρία πρόσωπα. Τρία πρόσωπα με μορφή ανθρώπου εκεί εμφανίστηκαν. Και εγώ προτιμώ εκείνη την παράσταση περισσότερο. Δεν κατακρίνω και την άλλη παράσταση, αλλά προτιμώ εκείνη την παράσταση των τριών προσώπων που δείχνει αμέσως ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι και οι τρεις πρόσωπα, προσωπικότητες, ύψιστα πρόσωπα, ο Τριαδικός Θεός. Άλλη ερώτηση? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εμπρός. Ακούμε τις ερωτήσεις σας. Ναι, ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Σωτηρόπουλο, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα η Εκκλησία των Πατρών πριν από 33 ακριβώς χρόνια ενεταφίασε το Άγιο Λείψανο του νεοτέρου Αποστόλου της Πόλεως των Πατρών κατά τον Αποστολικό Ιεράρχη του Πατρός Γερβασίου. Ακριβώς. Του Πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Είναι όντως ένα σύγχρονος Άγιος. Έτσι, για το Άγιο Πνεύμα σε όλες τις εποχές και σήμερα δημιουργεί Αγίους. Ευτύχησα και εγώ να γνωρίσω τον πατέρα Γερβάσιο, ο δε επίσκοπος Φλωρίνης κατά την κηδεία του πατρός Γερβασίου. Αρχιμανδρίτης ήταν τότε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο επίσκοπος Φλωρίνης. Πρότεινε να ανακηρυχθεί Άγιος. Είχε ζήλο που ομοίαζε με το ζήλο του Ηλιού του Προφήτου. 33 χρόνια ολόκληρα μάλιστα, κύριε Σωτηρόπουλε, πέρασαν και το κενό που άφησε στην Εκκλησία των Πατρών το πνευματικό αυτό παιδί του Αγίου Νεκταρίου είναι μέχρι σήμερα δυσαναπλήρωτο. Δεν πρόκειται να καταχραστώ τον πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο σας για να αναφερθώ στο ιεραποστολικό του έργο, ούτε στα θαύματά του, ούτε στους διωγμούς που υπέστη η μεγαλοφωνοτάτη σάλπιγγα του Κυρίου, ο τολμηρός αγωνιστής του Ευαγγελίου και ανίσταχτος νοσταλγός του Παραδείσου, πατήρ Γερβάσιος, ο οποίος υπήρξε μία δόξα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και ιδιαίτερα της Εκκλησίας των Πατρών. Έτσι. Περιμάντησε και πρωτοσύγγελος στην Αθήνα του
του Αγίου Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου του Αποτραπεζούντος. Πολύ σωστά. Ήταν αγωνιστής και αυστηρός, γι' αυτό υπέστη και διωγμούς. Η διωγμή που υπέστη ο πατήρ Γερβάσιος είναι τα στίγματα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι λέει, τι έγραψε ο Παύλος για τον εαυτό του. Στο εξής, κανεί να με ενοχλεί, εγώ στο σώμα μου φέρω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού. Λοιπόν, η διωγμή είναι στίγματα, είναι πληγές, είναι αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι ήταν γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου, γνήσιος λειτουργός της Εκκλησίας. Πριν κλείσω, θέλω να πω ταπεινά στο λήμα της Χάριτος, πρώτον, ότι όταν ο Θεοφόρος Πατέρας εδιώχθη από κοσμικούς αρχιερείς και με σωματικό ακόμη περιορισμό στο γυροκομιό, στο μοναστήρι του γυροκομιού, η πρώτη του δουλειά μόλις έφτασε στην Πάτρα από το Συνοδικό Δικαστήριο ήταν να κηρύξει το Λόγο του Θεού, αδιαφορώντας για την παράνομη απαγορευτική συνοδική απόφαση, λέγοντας το πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Σωστό είναι αυτό. Έδωκε ένα καλό παράδειγμα ο πατήρ Γερβάσιος με αυτό και εφήρμοσε το Λόγο των Αποστόλων. Όταν οι αρχιερείς, κακοί αρχιερείς των Ιουδαίων, αυστηρώς απείλησαν τους Αποστόλους να μην κηρύξουν, τους απηγόρευσαν το κήρυγμα, οι Απόστολοι είπαν «Δεν θα σας ακούσουμε, προτιμούμε να ακούσουμε το Θεό παρά τους ανθρώπους». Βέβαια, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων, θα προτιμήσουμε να ακούσουμε το Θεό, όχι τους ανθρώπους. Πειθαρχήν θεί Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Υπάρχουν όμως σήμερα, αγαπητέ τηλεθεατά, χριστιανοί έτσι νοσηρών αντιλήψεων, επιπόλαιοι, ευλαβείς βλαμμένοι που θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, οι οποίοι λέγουν ότι αν ένας κακός επίσκοπος δεν θέλει να κηρύξει, ένας ορθόδοξος κήρυκασε, λοιπόν, τότε λέει δεν πρέπει να κηρύττει πουθενά, ούτε σε ναούς, ούτε σε αίθουσες, ούτε σε σπίτια, ούτε από ραδιόφωνο, ούτε από τηλεοράσεις. Λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι όλοι οι επίσκοποι, δόξα τω Θεώ, έχουμε καλούς επισκόπους ακόμη, λοιπόν, αρκετούς καλούς ακόμη, αλλά αν υποθέσουμε, να κάνουμε μια υπόθεση και η Γραφή κάνει υποθέσεις, αν υποθέσουμε ότι όλοι οι επίσκοποι με γέννητο γίνονται εχθροί του κηρύγματος και δεν θέλει κανείς να ακούει το κήρυγμα, πρέπει να σφραγιστούν όλα τα στόματα και να μην μιλάει κανείς για τον Χριστό. Αυτά ας τα ακούσουν και οι αρχιερείς, αλλά και οι θεολόγοι εδώ κάτω των πατρών, οι θεολόγοι της παρακμής, ο Μαρόπουλος και ο Ανδριόπουλος. Όχι, να μην λέτε ολόματα, δεν θέλω να τα λέω επώνυμα, ολόης είμαι. Δεν θέλω. Οι θεολόγοι της παρακμής, αυτοί που σας λέγανε. Δεν θέλω να πείτε ολόματα. Οι θεολόγοι της παρακμής, ο Μαρόπουλος και ο άλλος, ο Ανδριόπουλος, που σας λέγανε από το αιρετικό, από το Λίχνο, από το τηλεοπτικό σταθμό της Μητροπόλεως Πατρών, τύφλα πρέπει να τον λέμε, όχι Λίχνο, τύφλα. Λοιπόν, αυτοί ας τα ακούσουν ότι ο πατήρ Γερβάσιος μόλις έφτασε στην Πάτρα, αμέσως κήρυξε, την έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων με του, τη συνοδική απόφαση. Αυτό που είπαν, εγώ άκουσα τις κρίσεις του λαού, του λαού του Θεού. Ερετικό σας είπανε, και όλο μεταξύ των πολλών άλλων. Το ξέρω, το ξέρω. Άκουσα τις κρίσεις του λαού και ξέρετε τι είπε ο λαός του Θεού, αφού αναφέρατε, δεν ήθελα να αναφέρετε αυτά τα ολόματα, εν πάση περιπτώσει. Θεολόγοι της παρακμής είναι αυτοί. Είπε ο κόσμος που τους άκουσε, όλοι οι σοβαροί άνθρωποι και οι συγγενείς χριστιανοί, αυτοεξευτελίστηκαν με αυτά που είπαν. Έναν άνθρωπο ο οποίος πολεμεί τις αιρέσεις και διώκεται από σκοτεινούς ανθρώπους ακριβώς διότι πολεμεί τις αιρέσεις και λέγει ολόκληρη την αλήθεια, και τον ονόμασαν αιρετικό. Αυτοί είναι διαστραμμένα πνεύματα. Που με προκαλείτε, σας λέω, αυτό είναι διαστροφή. Κύριε Σωτηρόπουλε, επιτρέψτε. Έναν που πολεμάει τους αιρετικούς, να τον ονομάζουν αιρετικό. Γι' αυτό δεν τους απήντησα, αυτό εξευτελίστηκαν. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα μπορούσα να πω, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσα. Σας παρακαλώ όμως όχι πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω, δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν κληρικοί και μοναχοί, οι οποίοι κάναν προσευχή και νηστεία να τους φανερώσει ο Θεός τι εστί Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Δεν θέλω να μιλήσετε για τον όνομά μου, κύριε Ελόη. Μάλιστα. Δεν θέλω να μιλήσετε για τον όνομά μου, σας παρακαλώ. Πριν κλείσω θέλω να πω το εξής, στο λήμα της Χάριτος, χωρίς να το αναλύσω όμως, ότι η εκταφή του πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου, όποτε ο Κύριος επιτρέψει, θα είναι παγκόσμιο γεγονός μέσα στο φουρτουνιασμένο κόσμο.
Αυτό θέλω να πω. Ήταν όντως Άγιος ο πατήρ. Και η εκταφή του θα είναι παγκόσμιο γεγονός. Ήταν όντως Άγιος. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, γιατί το ακροατήριο δεν είναι μόνο εκκλησία, είναι και άλλοι άνθρωποι από κάτω. Ήταν όντως Άγιος ο πατήρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα. Και εγώ τον ευλαβούμε και τον επικαλούμε στην προσευχή μου ως σύγχρονο Άγιο, όπως και τον Πορφύριο και τον Ιάκωβ και τον Παΐσιο και τον Φιλούμενο που σφαγιάστηκε στο Φρέαρ του Ιακώβ και μερικούς άλλους. Το Πνεύμα το Άγιο και σήμερα διά της Εκκλησίας που είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος και το εργαστήριο της Αγιώτος δημιουργεί Αγίους και Θαυματουργούς, γιατί και σημεία είχε κατά τη ζωή του ο πατήρ Γερβάσιος και μετά θάνατον ακούω ότι γίνονται σημεία. Οι Άγιοι έχουν χάρη και μπορούν να κάνουν και σημεία όταν ο Θεός θέλει και εν ζωή και μετά θάνατον. Άλλη ερώτηση. Κύριε Σωτηρόπουλε. Ορίστε. Χαίρετε. Ήθελα να υποβάλω κάποια ερωτήματα σχετικά με την Ευαγγελική Περικοπή που ερμηνεύσατε. Ναι, ερμηνεύσατε. Ακούω. Τιμώνται σήμερα οι Απόστολοι όπως πρέπει? Όχι όπως πρέπει. Οι Απόστολοι έπρεπε να έχουν τη μεγαλύτερη τιμή. Η Παναγία, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Τι έπρεπε να έχουν τις μεγαλύτερες τιμές? Οι Απόστολοι είναι η μεγαλύτερη ευεργία της ανθρωπότητας μετά τον Χριστό. Και όταν η εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου τυχαίνει να είναι η μέρα καθημερινή, βλέπεις ελαχίστους ανθρώπους μέσα στους ιερούς ναούς. Φέτος βέβαια ήταν Κυριακή και ήταν μεγαλύτερα τα εκκλησιάσματα. Επίσης τα ονόματα των Αποστόλων δεν δίνονται σε μεγάλη έκταση στους βαπτιζομένους. Έπρεπε να προτιμούμε όταν βαπτίζουμε παιδάκια, να προτιμούμε ονόματα Αποστόλων. Να δίνουμε και άλλων Αγίων ονόματα, αλλά περισσότερο ονόματα Αποστόλων. Και να διαβάζουμε μέρα και νύχτα τα κείμενα των Αποστόλων. Τα ιερά, τα θεόπλευστα κείμενα. Δεν υπάρχουν κείμενα ανώτερα από τα κείμενα των Αποστόλων. Τα λόγια είναι τα λόγια του ιδίου του Θεού. Και να εφαρμόζουμε τη διδασκαλία των Αποστόλων. Και να θαυμάζουμε τους Αποστόλους περισσότερα από όλα τα πρόσωπα. Σήμερα ο κόσμος θαυμάζει ποδοσφαιριστάς, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, εφοπλιστάς, πλησίους, επιχειρηματίες, τέτοια πρόσωπα. Λοιπόν, επιστήμονες, φιλοσόφους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να θαυμάζουμε τα πρόσωπα των Αποστόλων που είναι οι μεγαλύτεροι πνευματικοί κατακτητές και ευεργέτες της ανθρωπότητας. Άλλη ερώτηση. Ναι, ήθελα επίσης να ρωτήσω, γιατί ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι για αυτόν? Σαν παντογνώστης δεν έπρεπε να το ξέρει αυτό? Ασφαλώς ο Χριστός σαν παντογνώστης το ήξερε. Το λέει η Γραφή ότι ο Χριστός είναι καρδιογνώστης και παντογνώστης. Αλλά ρώτησε ακριβώς για να δώσει αφορμή να λεχθούν αυτά τα λόγια και τα οποία ελέγχθησαν να γίνει η ομολογία του Πέτρου και να την επικυρώσει ο Χριστός και για να διαβάζουμε και εμείς διαμέσου των αιώνων. Γι' αυτό ρώτησε ο Χριστός, να δοθεί αφορμή, να γίνει λόγος για όλους τους αιώνες. Αυτά τα λόγια ελέγχθησαν για όλους τους αιώνες. Πολλές φορές ο Χριστός έκανε ερωτήματα επίτηδες, ενώ ήξερε την αλήθεια, για να δίνει αφορμή, να γίνεται λόγος, διότι αυτός ο λόγος έχει σημασία για όλους τους αιώνες. Αν δεν ρωτούσε, πώς εμείς θα ακούγαμε την ωραία αυτή ομολογία του Πέτρου και τα λόγια του Χριστού για την Εκκλησία, ότι πήλε άδου κατησχίσουση της Εκκλησίας. Άλλη ερώτηση. Επίσης, αποκάλυψε τον Πέτρο, Μακάριο. Ναι. Είναι μερικοί επίσκοποι λέγονται μακαριότατοι. Είναι αυτό σωστό? Και άλλοι κάνουν παρατήρηση πάνω στους τίτλους μακαριότατος, παναγιώτατος κλπ. Λοιπόν, καλά τίτλοι είναι, δεν λέμε ότι είναι αμαρτία προς θάνατον, αλλά πάντως δεν είναι και σοβαρό πράγμα έτσι να λέμε μακαριότατος, παναγιώτατος. Δεν κάνει καλή εντύπωση στον κόσμο. Δεν λέω ότι είναι, επαναλαμβάνω, αμαρτία προς θάνατον, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής και είχε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών εκδώσει μια αγγελία για την ομιλία που θα γινόταν πάνω στον Άριο Πάγο για την εορτή του Αποστόλου Παύλου.
στην αναγγελία γραφόταν ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Τάδε θα ομιλήσει για το μακάριο Παύλο. Ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος για το μακάριο Παύλο και το διάβαζε ο κόσμος και γελούσε. Πρέπει να είναι σεμνή η τίτλη των επισκόπων και όπως λέγει ο Στεφανίδης στην ιστορία του, εκκλησιαστικός ιστορικός, όταν οι άνθρωποι χάνουν την ουσία αποδίδουν σημασία στους τίτλους. Να εκείνος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας έχει ένα τίτλο που όταν το ακούν οι άνθρωποι γελούν. Πατήρ πατέρων, ποιμήν ποιμένων και της και δέκατος των Αποστόλων και Πάπας και Πατριάρχης και Κριτής της Οικουμένης. Φτάσαμε στο τέλος αγαπητοί τηλεθεατέ της εκπομπής. Συνθεώ. Αγαπητοί τηλεθεατέ.